Τον προπονητή του Απρίου, τον Βαγγέλη του Τζόκα, coach, σημαντική νίκη, μεγάλη μέρα σήμερα για την ομάδα του Απρίου, καθώς επιστρέφει μετά από 3 χρόνια πάλι στην άνδρας υγεία κατηγορία και φυσικά να πούμε και γενικά για την ομάδα του αθλητικού όμιλου Απρίου, καθώς βέβαια η ομάδα επιδικεί έδωσε και μέχρι και το τελικό του παιδικού πρωταθλήματος. Σήμερα είναι μια χρονιά η οποία ούτε εμείς το φανταζόμαστε ότι θα πάει έτσι. Ξεκινήσαμε με το γήπεδο το καινούριο που είναι ένα κόσμο για την πόλη των Τρικάλων. Βάλαμε ένα στόχο με τη μεγάλη ομάδα ότι πάμε για άνοδο, αλλά ξέραμε ότι ήταν δύσκολο γιατί μέσα από τον πρωταθλητισμό έπρεπε να παίζουν και παιδιά από την Ακαδημία. Όπως είδατε και σήμερα, συνολικά αγωνίστηκαν 38 ποδοσφαιριστές και αυτό είναι λίγο δύσκολο όταν μια ομάδα κάνει πρωταθλητισμό να βρίσκει ρυθμό η ομάδα. Παρ' όλα αυτά όμως τα παιδιά καταφέρανε ένα μικρό θαύμα. Πήραμε πρωτάθλημα με δύο ήττες, με την καλύτερη επίθεση, καλύτερη άμυνα του ομίλου, με τον πρώτο σκόρερ. Και ειλικρινά είναι κάτι πολύ ευχάριστο όλο αυτό. Σύν ότι και τα παιδιά που στο παιδικό φτάσανε και στο τελικό, τα οποία είχαν συμμετοχή και στη μεγάλη την ομάδα. Και είναι πάρα πολύ ευχάριστο για μας. Τώρα λοιπόν η επόμενη χρονιά απαιτεί μια δύσκολη κατηγορία όπως είναι αριστερική με πολλές ομάδες. Σίγουρα είναι δύσκολη χρονιά του χρόνου. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Το βάρος πέφτει στις υποδομές, πέφτει στους νεαρούς παίκτες της ομάδας και της Ακαδημίας. Θα κοιτάξουμε μέσα από αυτά τα παιδιά να δούμε. Σίγουρα πρώτος στόχος είναι το να μείνουμε στην κατηγορία. Θα δούμε. Πάντως η υλικότητα όπως είδατε και σήμερα έχει πάρα πολύ ομάδα και σιγά σιγά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια.